Είμαστε προφανώς ανοιχτοί στην κριτική και στις προτάσεις. Στα θέματα ειδικής αγωγής, ξέρετε ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε υπερβεί πάρα πολλές αγγυλώσεις του παρελθόντος. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν πολλά ακόμη που πρέπει να γίνουν. Και ξέρουμε ότι όλες οι επιτυχίες σχεδόν κατά αποκλειστικό τρόπο οφείλονται στο ότι οι εκπαιδευτικοί μας βάζουν την ψυχή τους στην εκπαίδευση. Ξέρουμε, και το Υπουργείο Παιδείας το έχει κάνει πράξη, ότι η διαφορετικότητα είναι ένας πλούτος στην κοινωνία. Και χαιρόμαστε ότι δεκάδες χιλιάδες νέοι αρχίζουν πια να μεγαλώνουν με αυτήν την κουλτούρα της διαφορετικότητας. Και να ξέρετε ότι είναι ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που θα έχετε ως εφόδιο για το υπόλοιπο της ζωής σας, ένα εφόδιο που θα σας κάνει όχι μόνο ανεκτικούς στο διαφορετικό, αλλά και ανοιχτούς στο διαφορετικό για να δείτε τον πλούτο που κρύβει αυτή η διαφορετικότητα. Η νοοτροπία όμως μιας κοινωνίας δεν αλλάζει με το πάτημα ενός κουμπιού. Δεν είναι οικονομικό πρόβλημα. Και σας καλώ όλες και όλους, και όχι μόνο τους εκπαιδευτικούς, αλλά και τις μαθήτριες και τους μαθητές, να μιλάτε στο σπίτι σας, στους συγγενείς σας, στους φίλους σας για αυτά τα θέματα και να υπερασπιζόσαστε το δικαίωμα όλων, όχι μόνο στη μόρφωση, αλλά και στην ίδια τη ζωή. Η αναπηρία δεν είναι ένα στίγμα, δεν πρέπει να είναι ένα στίγμα. Οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο αναγνωρίζεται και υποστηρίζεται για να υπάρχει κανονική ενσωμάτωση στο γενικό σώμα των παιδιών και να φοιτούν τα παιδιά μαζί με όλα τα άλλα. Η εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία είναι υποχρέωση και ευθύνη του Γενικού Εκπαιδευτικού Συστήματος και πάλι εντός εισαγωγικών. Στόχοι του Εκπαιδευτικού Συστήματος Ένταξης, όπως χαρακτηρίζεται, πρέπει να είναι η αύξηση της συμμετοχής σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης μέσω της μείωσης του αποκλεισμού και της σχολικής διαρροής, η παροχή της ίδιας ποιότητας εκπαίδευσης σε όλους τους μαθητές, η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, η ανάπτυξη του αισθήματος αξιοπρέπειας και αυτοεκτίμησης, η ενίσχυση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών και της ανθρώπινης ποικιλομορφίας, η ανάπτυξη της προσωπικότητας, των δεξιοτήτων και της δημιουργικότητας όλων των μαθητών, κάθετα παύλα φοιτητών, η ανάπτυξη των πνευματικών και φυσικών ικανοτήτων τους στο μέγιστο δυνατό βαθμό, καθώς η ανάπτυξη της ικανότητάς τους για αποτελεσματική συμμετοχή σε μια ελεύθερη κοινωνία.